Επιτόπιο έλεγχο στη λαϊκή αγορά Κατερίνη πραγματοποίησε κλιμάκιο τη Διεύθυνση Αγροτική Οικονομία και Κτηνιατρική τη Περιφερειακή Ενότητα πιαιρία και του Τμήματο Εμπορίου την Τετάρτη 11 Απριλίου εν ώψη του Πάσχα. Ο έλεγχο αφορούσε στην τυποποίηση, στη σήμανση και στη συσκευασία των αγροτικών προϊόντων καθώ και στη συμμόρφωση με τι ποιοτικέ προδιαγραφέ εμπορία και διακίνηση νοπών οπορολαχανικών. Για την ενημέρωση των εμπόρων και των παραγωγών, το κλιμάκιο διένει με ειδικό έντυπο. Στο μεταξύ επίσκεψη στο βιομηχανικό Φαγείο έκανε το πρωί τη Μεγάλη Πέμπτη ο Αντιπεριφερειάρχη Συμμαθία, κ. Κώστα Καραπαναγιοτήδη, συνοδευόμενο από το Διευθυντή Γεωργία και Κτηνιατρική τη Περιφερειακή Ενότητα Συμμαθία, κύριο Γιάννη Τόπκα. Ο Αντιπεριφερειάρχη Συμμαθία ενημερώθηκε από τα στελέχη του βιομηχανικού σφαγείου για την πορεία λειτουργία του σφαγείου και εν γέννη του συστήματο την περίοδο αυτή των αυξημένων αναγκών σε κρέα και ζήτησε αυστηρή τήρηση των νόμων και των διαδικασιών έτσι ώστε να μην χαθεί η αξιοπιστία του ημαθιωτικού κρέατο. Ο κ. Τόπκα από την πλευρά του τόνισε ότι αυτή την περίοδο δεν έχει σφαχτεί ούτε ένα εισαγόμενο αμνοερίφιο ότι όλα στο σύστημα λειτουργούν με τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας και οι κτηνιατρικοί έλεγχοι εντείνονται ακόμη και στα μαντριά για να αποτραπεί παράνομη σφαγή αμνοερηφίων.